Κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε έκτακτο βίντεο, γιατί ήρθα στη Λευκωσία, στη Γιώτα. Πιάστο. Χαίρετε! Γιώτα, πόσους βαθμούς εκεί έξω? Δεν έχω ιδέα. Εγώ είμαι πάντως με 21 βαθμούς, είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι παιδιά στον καθρέφτη να παίρνω αντιφορά, το φόρεμα μου στη Λενικού Λέ Μιχαήλ. Μπορώ να με αγκαστρωθώ, μπορώ να γίνω διπλάσια. Είναι υπέροχη η κούλα. Εγώ γνώρισα την εμφάνιση. Ήρθε στο μαγαζί και με βρήκε μου τη Λεμεσό. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήρθε μου τη Λεμεσό. Πάρα πολλά γλυκό άνθρωπο. Λοιπόν, θέλω να μου πει κούλα, τι να μου βάλει, γιατί μου φρένει κούλα, δεν φορούσα. Μονά βάλουμε. Βάλουμε, ό,τι θέλει να βάλουμε. Θέλει να δει τα τελευταία. Yes, yes. Α, τούτα εντζίνα που έκανε τη σχέση τη Αριστονίκη στα κόκκινα. Το ένα όμω σε προλάβαμε, ναι, το έντζι Αριστονίκη σου παρόμοιο. Με το πράσινο μπιμπάρι. Θα κάνουμε και το δεύτερο. Α, νομίζω πράσινο. Το ας, όχι, το άλλο, τι άλλο ας. Πάνε και ροζουλίνι. Πάνε και ροζουλίνι. Σου παραπάνω δουλειά. Σου παραπάνω δουλειά. Ναι. Για να σε δω. Περίμενε να το φορήσω. Κοίτα, εσύ συνηθίζεις να βάλεις ένα με έναν, οπότε δεν θα εκπλαγώ να βάλεις σε δύο διαφορετικά. Είσαι λίγο να βλέπω να βάλω τα μέσα. Βεβαίως. Με συγχωρείτε. Είμαστε στο Λόρ. 96% κιόλα ενώ. Να μου το λάβει, είναι το μαγαζί σου. The Larte Vintage Perfumery. Ήρθε να μου λάβει το μαγαζί σου. Έλα, εντάξει, να το λέμε έτσι εν συντομία. Δείξε με πέρα. Τόση ώρα μιλούμε χωρίς να το έχουμε ανοίξει. Κλασικές, ε. Λοιπόν, έχω φορέσει το ένα ροζ κουλαρίκι που έφτιαξε η Γιώτα. Κόρη, πώς τα κάνεις τούτα με το. Λάωριο, ναι, ναι. Κάνεις τα με βελονάκι ή κάνεις τα. Ναι, με βελόνι. Πάρα πολύ ωραία. Βελονάκι. Όσο βλέπω θα φτιάχνω. Έβαλα ένα άσπρο και έβαλα και ένα ροζ. Πάρα πολύ ωραία. Και φοράω και το φόρεμα της κούλας. Το οποίο με δείχνει πάρα πολύ παστή. Κάνω εγώ τη διαφήμιση, μου επιτρέπετε. Είμαστε εδώ, με τις φίλες. Να με στηρίζουμε τις φίλες μας. Το κόκκινο ήταν να σου πιένε. Μα έχει Αριστονίκη τα ίδια κορή, να κλειφικό σχολείο. Διαφορετικό το σχέδιο όμως. Το ίδιο ακριβώ με Αριστονίκη του τον. Ακριβώ το ίδιο. Εγώ τη βοήθησα να το φορέσει. Πολύ ωραία. Άστα, θα το αγοράσει καμιά πλάτη. Να κατσούμε κανένα. Πάμε κανένα vlog. Πού είναι να κατσούμε όμω. Όπου θέλετε, καθίστε. Έλπε να κατσούμε μαζί, κορή μου. Ναι. Φέρα καρικλίτσα με τα σχολεία σου. Α, δεν ωραία. Είμαι όμορφη με στο μαχαζί σου, να ξανάρθω. Να μου συζητούσαμε για τη διεκδικητικότητα, τη γυναικεία διεκδικητικότητα, ενώ που συζητούσαμε προηγουμένως. Ναι, 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 ναι. Αυτό συζητούσαμε. Πρέπει να μάθει η γυναίκα να διεκδικεί. Πρέπει να μάθουμε εμείς οι γυναίκες να διεκδικούμε. Έλα, για να δούμε. Θέλω να φαίνεται φόντον τα αρώματά σου. Ναι. Αυτά συμβαίνουν σε έκτακτα vlogs τα οποία δεν έχουν. Α! Αθυμήθηκε! Ρώτε με ο παπάς. Θα δούμε να πας και αν του τη Γιώτα, αλλά το έχουμε συγγένειες που δεν τις ξέρεις, παπά μου, ρε. Ωραία. Εδώ είμαστε. Τον καφέ σου, τον καφέ σου. Όχι, είμαι μια χαρά. Ωραία μας κουμαρίκι, μαγιά. Είναι ωραία αυτή που τα φτιάξε. Πες μας να δούμε για τη γυναικεία διεκδικητικότητα, για τη γυναικεία δύναμη να μας πεις. Η γυναικεία δύναμη υπάρχει, αλλά πρέπει να τη βρεις. Και δεν το επιτρέπει και πολύ η κοινωνία της Κύπρου. Οπότε εμείς ευχαρίνουμε. Ναι, εννοεί η ελληνική πάει πίσω. Εντάξει, τώρα είμαστε στην Κυπριακή κοινωνία. Να μιλήσουμε για την Κυπριακή κοινωνία. Τι θες να τα κρατάω, το τάξι. Του το είναι μικρόφωνο. Μάλιστα, κρατάω το μικρόφωνο. Ναι, επειδή είσαι χαμηλόφωνη και είσαι στην Αριστονή. Είμαι η πιο loud φίλη σα, δεν ξέρω. Λοιπόν, που με άκουσε. Πολύ ωραίο είναι το μαλλί, είναι έναν έμελον. Μέριλι. Αλλά είπαμε σήμερα μιλάμε για γυναικεία δύναμη. Οπότε δεχόμαστε κομπλιμέντα από τι φίλε μα. Βεβαίω. Ξέρεις, προχθές δεν μιλούσαμε την Ελένη Παπαδοπούλου, δεν ξέρεις την Ελένη, να σου γνωρίσω. Η Ελένη Παπαδοπούλου στην Ελλάδα, στην Αθήνα, είναι ηπειρώτησσα με καταγωγή από την Ήπειρο, παίζει στη Δάφνη. Και μια από τις καινούργιες μου φίλες, όπως και εσύ καινούργια φίλη, με την οποία μιλούμε πολύ συχνά. Okay. Και η Ελένη έχει την εταιρεία την Impress.me, που είναι μια εταιρεία branding, δηλαδή βοηθά ανθρώπους να προωθήσουν τα προϊόντα τους. Και με βοηθάμε και εμένα με τη διοργάνωση του σεμιναρίου, έτσι που γνωριστήκαμε. Και μιλούσαμε στο WhatsApp, στέλναμε μηνύματα νύχτα αργά και λέω, «Κορή, ξέρεις ότι νιώθω πολύ δύναμη που μιλώ μαζί σου, ελπίζω να νιώθω και εσύ το ίδιο μαζί μου». Και σκεφτούν το πράγμα μετά που κλείσω το τηλέφωνο, ότι οι γυναικείες φιλίες με γυναίκες που έχουμε παρόμοια βιώματα
Και δεν υπάρχει ανταγωνιστικότητα. Εγώ να το πω και τούτο. Και να είναι πνευματικοί άνθρωποι, κιόλας. Έτσι, ναι. Να ταιριάζουν. Δύσκολο να βρεις καλές φιλίες, αλλά αν οι γυναίκες εστιαστούμε στο να συνδεθούμε με γυναίκες που έχουν παρόμοιον τρόπο σκέψης και παρόμοια βιώματα που μπορούν να δείξουν συνέστηση σε αυτό που μας συμβαίνει. Μα πρέπει να έχεις περάσει από τον ίδιο δρόμο για να μπορέσεις να κατανοήσεις, νομίζω. Και να ταιριάζουν οι ψυχές κιόλας. Και μπορεί μια γυναίκα να ενδυναμώσει την άλλη. Και μπορούμε επίσης και εμείς οι ίδιες να κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να ενδυναμώσουμε τις κόρες μας και το άλλο να αντέξουμε τη δύναμη των κορών. Αυτό ξαναπες το, τους τυφώνες. Έχει και η Ελένη μια τυφώνα. Αλήθεια, οκ. Ετών, περάσαμε την εφηβεία. Παναγία μου, Ελένη. Είναι στην αρχή της αριστορικής μου δέκα. Αμάν, pop, εφηβεία, εφηβεία. Ξανά εφηβεία. Γυναική εφηβεία. Ναι. Ναι, αλλά νομίζω ότι όταν μάθεις τα παιδιά σου, είναι πολύ σημαντικό να περάσουν την εφηβεία. Ένας από τους κυριότερους λόγους που έχουμε τόσα διαζύγια είναι γιατί είναι παρατεταμένη η εφηβεία. Εγώ έτσι πιστεύω, Θεκλά μου. Α, μιλάς για τους άντρες. Γενικότερα, και στις γυναίκες. Ναι, για ανήλικες ανθρώπους. Ναι, γιατί κάποτε στις προηγούμενες γενιές τουλάχιστον καταπιέζαν την εφηβεία. Πού σα αφήνω, ρε. Επέτρεψαν μέχρι και τις δικές μας γενιές να βγάλεις εφηβεία, δεν υπήρχε καν έτσι πράγμα. Πού να ξεμιλήσει. Εσύ νομίζω ότι ήμουν εμείς μέσα στα θρήσκη. Α, μα και εμένα ήταν θρήσκη η οικογένειά μου. Ήταν δογματική. Εμένα ήταν μόνο θρήσκα η μάνα μου, ο πατέρας μου ήταν δογματικός. Ήταν μέσα στην πολιτική. Οπότε υπήρχε το δόγμα πάρα πολλά. Γι' αυτό τώρα θέλω καθόλου απέχω, δεν έχω καμία σχέση με τότε τα πράγματα. Όπως και να έχει, οι γυναίκες πρέπει να μάθουν να διεκδικούν. Τι να πω, εγώ δεν έχω να πω κάτι. Το θέμα είναι. Εγώ έχω καταλάβει τις συνέπειες των επιλογών μου. Έτσι. Σήκωσα το σταυρό μου. Σκέφτηκα ότι ό,τι και να συμβαίνει, έχω ευθύνη απέναντι στα παιδιά μου. Είμαι σωστή μητέρα. Ναι. Θα μεγαλώσουν ορθά. Σε τούτο δεν συμφωνήσω μαζί σου. Δεν έκατσα στο να συζητώ μα γιατί το ένα, μα γιατί το άλλο. Δεν συμφωνώ. Είμαι απόλυτα σύμφωνη μαζί σου. Είμαι υπεύθυνη. Αν βλέπει τα μαλλιά μου έτσι, νομίζω ήταν καλύτερα κότσο. Με πολύ σοβαρότητα να αντιμετωπίσω. Θε μια κοτσίδα. Πρέπει να έχω μέσα τη τσάντα μου. Εμένα αρέσει και μόνο στο μαλλί. Πουλάλης, πουλάλης, κυρία Γιώτα. Στην Ελλάδα δεν έχουν παράπονο που μιλούμε ελληνικά. Για μένα δηλαδή, κάμα μου σχόλια, είπα μου να μιλώ κυπριακά. Με τη Θέκλα, ναι. Σιούρι, να τους μιλήσουμε. Σε σιούρι, δεν μιλούμε κυπριακά. Θα καταλάβετε τίποτε. Να τους μιλήσουμε και βαφητικά. Εγώ δεν ξέρω βαφητικά. Θα πάει μια φορά στην Πάφο να επίσκεψε ένα γάμα μου το τραπέζι, είναι η γονή της κουμπάρας μου, είπα φίτης εγώ σου. Πώς θα Πιτσάδα. Πώς θα είναι, πιτσάδα. Και μάλιστα ο πατέρας σου ήταν καθηγητής της κάποτε. Κράτα να μαζέψω μαλλιά μου, κράτα το δάφο. Πώς με τον καθές σου. Βάζει τον κάτω, κανονικά. Ήταν ο παπάς μου καθηγητής, λοιπόν... που ήταν οι γονείς μου καθηγητής. Ναι, ναι, ναι. Ρωτάμε λοιπόν ο παπάς της κοπελιάς, επίσκαες τους γονιούς σου. Χαμογελώ εγώ για να μένει με αγενείς, ξέρεις. Ξένα χαμογελό. Ναι, κατάλαβες, ναι. Ναι, αλλά σε κάποια χωριά μιλάτε έτσι. Μπορεί όχι εσύ, εσύ όμως μεγάλωσες αλλού. Αλλά ούτε και οι γονείς σου σε μιλούσαν έτσι. Αλλά υπάρχουν κάποια χωριά όπου κρατούν την διάλεκτο τους. Εγώ δεν είμαι από χωριό. Ζω σε χωριό, αλλά μεγάλωσα στην πόλη. Είμαι πιο ωραίος ο κότσος, πιο αριστοκρατικός. Ναι, και με αυτό το σκουλαρίνγκι. Ναι. Να φαρεί το σκουλαρίνγκι είναι καλύτερα. Θα προφέρει σκουλαρίνγκια. Τα σκουλαρίνγκια. Να φαρούν τα σκουλαρίνγκια τη γιωτό καλύτερα. Γιωτό. Ένα φίλο μου γιωτό. Ξένο. Η γιώτα τη γιωτό. Τούτο μου περιγράφει εσύ όμω. Μιλούμε για. Φέραν του πει τα κάμματα. Ένα λέξη. Το σακατούρι. Σακατούρι είναι σακατούρι. Αλήθεια, αν ξέρει. Τελικά είμαι πιο παφή τη σαγούδη Θέκλα. Έχεις καταλαβαίνει το σουβάφο. Όχι, εγώ είμαι γερινιώτης. Εγώ είμαι από την Κερίνια Μπελαβάης. Το σακατούρι είναι το κατήφορο. Α, δεν το ξέρω. Ναι, σε μάθω παφήτικες λέξεις. Εμπαφητική το σακατούρι. Βεβαίως. Κόρη, η μάνα μου ήταν στην Αθήνα 10 χρόνια πριν να με κάνει εμένα. Πώς θα ήταν. Γι' αυτό σου λέω. Εσύ είναι μεγάλος ή αλλιώς. Που να ακούσεις τα αδερφοτέχνια μου, δηλαδή τα νύψια μου, τα παιδιά του αδερφού, μιλάνε κανονικά στη δημοτική. Έχουν πάρα πολύ πλάκα. Αλήθεια. Η κόρη σου. Ναι, η κόρη μου κάποιον παρατήρησε να μιλώ καθαρά ελληνικά. Όχι, μιλούν και. Τα παιδιά μου μιλούν και κυπριακά, μιλούν και. Ναι, αλλά αρέσει και τους να μιλούν κυπριακά. Ναι, αρέσει και τους, ναι. Ναι, ναι. Αλλά όταν πα στον πατέρα του στην Ελλάδα, μιλούν. Δεν του καταλαβαίνει ότι είναι Κύπρη. Ναι, 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 καλαμαρίζω. Ναι, ναι, ναι. Καλαμαρίζω σημαίνει μιλάω στη δημοτική. Έτσι. Εγώ ο λόγος που μιλώ στη δημοτική είναι για να με καταλαβαίνει ο κόσμος, ρε. Ναι.
Μα άσε που λένε ότι αρέσκει τους η κυπριακή διάλεκτος, είναι πιο ποιητική κτλ. Άμα μιλήσουμε μεταξύ μας και γρήγορα, αν και καταλαβαίνουμε. Σε όμορφη κοριότητα. Ευχαριστώ. Δηλαδή, πελείω παραπάνω πράγματα για την γυναική ενδυνάμωση. Πέρα από το να κλαίουμε γιατί να έχουμε τα μωρά συνέχεια εμείς και γιατί να μην αναλαμβάνουν και οι πατεράδες τους ευθύνες. Να διεκδικούμε περισσότερο. Τι να διεκδικούμε? Τα δικαιώματα μας, τα δικαιώματα των παιδιών μας. Χωρίς να νιώθουμε ενοχές και τύψεις. Βεβαίως. Να μην τους βολεύουμε. Σωστά. Στο που κάνεις αρέσκει πολλά. Λοιπόν, στο χα. Ωραίο. Το χωριάτικο είναι χα. Χα. Ναι. Να τύχει να πιάσετε με το κοπελούδι και να πάτε να το πάρετε, να της το πάρετε. Θα του πεις, εμπορώ, κρατά το. Κίσα πάρα πολλά να το κάνω. Εγώ έκαμε. Να καταλάβω, έτσι πρέπει. Όταν ήταν ο πατέρας των παιδιών τα δύο πρώτα χρόνια που χωρίσαμε, ζούσε στην Κύπρο, είμαστε μαζί στην διαμβολή. Άμα να κουράζουμε πολύ, πιάνε τον Γιώργο, εμπορώ, εμπορώ, να πιάσω, και πιάνε τους. Και μετά που μεγαλώναν τα παιδιά, όταν ήταν στο εξωτερικό, δεν μπορούσε να έρθει, αλλά πολλές φορές, άμα είχαμε κάτι μας απασχολούσε, πιάναμε τον τζιτζινό τηλέφωνο ή πιάναμε τον παπά μου τηλέφωνο, ενώ ότι βρίσκαμε τρόπους ώστε να είναι ενεργά, να είμαι μειγμένοι μες στη ζωή μας και ο πατέρας του, και ο παππούς του, και οι θείοι τους. Το που λες για το ανδρικό πρότυπο. Εγώ, μιλώντας για γυναική ενδυνάμωση, τόση ώρα να μιλούσε νιώτερα να μιλήσω εγώ, έχω την άποψη ότι πρέπει να κάνουμε τα πράγματα που περνούν από το χέρι μας. Τι περνά από το χέρι μας στην παρούσα φάση? Τι περνά από το χέρι μας, το οποίο δεν είναι και βλαβερό προς τα παιδιά μας. Εντάξει, μετρούμε τα υπέρ και τα κατά οποιασδήποτε κίνησης και κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας. Περνά από το χέρι μας να πάρουμε μια καλύτερη διατροφή για το παιδί. Π.χ., αν ο πατέρας είναι υψηλόμισθος και η διατροφή που δίνει είναι πολύ χαμηλή, και η μητέρα δεν πάει δικαστικά να διεκδικήσει τη διατροφή ανάλογα με το μισθό του πατέρα. Ναι, και άμα είναι να πας το διεκδικήσεις. Τώρα, το αν εγώ έκανα την επιλογή να παντρευτώ έναν άντρα, μιλώ για μένα, μιλώ γενικά, έκανα την επιλογή να παντρευτώ έναν άντρα, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται ορθά στο γονεϊκό του ρόλο, είτε μέσα στο γάμο, είτε μετά το γάμο, δεν περνά από το χέρι μου να κάνω εκείνον τον άνθρωπο να λειτουργήσει γονεϊκά. Οπότε θα λειτουργήσω με ό,τι έχω στα χέρια μου. Δεν μπορεί να κάνει τον άλλον πατέρα, σαφέστατα, ούτε να τον κάνει μητέρα. Ναι, ρε μάνα μου, ενώ όμως ότι τα παιδιά έκαμε στα με έναν άνθρωπο. Τι τον άνθρωπο που επέλεξε για πατέρα να με διώσει, οποιαδήποτε γυναίκα τώρα, α είχε τα μάτια σου ανοιχτά. Ναι, αν δεν τα είχε όμως, ποτέ δεν είναι αργά, έτσι. Ναι, ποτέ δεν είναι αργά για να κάνει τη ζωή σου καλύτερη με ό,τι περνά από το χέρι σου. Mm-hmm. Δηλαδή, θα κάνει εκείνα που ρεαλιστικά μπορεί να κάνει σε σχέση με το τι να απαιτήσει από την άλλη πλευρά. Πρακτικά όμως, στη δική σου τη ζωή, να προσπαθεί να κάνει τη ζωή σου καλύτερη χωρίς να κάθεσαι και να μυρικάζει. Μα είναι καλό πατέρα ο πρώην άντρα μου, μα βλέπει συχνά τα παιδιά. Ναι, τούτον τη μιζέρια. Και επίσης, αν μου επιτρέπει, Θέκλα, πάρα πολύ σημαντικό να διδάξουμε τα παιδιά μας, εμείς οι μονογονείς, ότι χρειάζεται να διεκδικούν. Και πρέπει εμείς να είμαστε το πρότυπο. Δηλαδή, να μάθει το μωρό που δεν ζει, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις που το ένα μωρό μπορεί να είναι με τον ένα γονιό και να υπάρχουν και άλλα αδερφάκια. Έχουν τα ίδια δικαιώματα τα παιδιά μας και χρειάζεται να διεκδικούν. Και μεταξύ τους, εγώ θυμούνταν τα μικρά τα παιδιά, η Κυριακή ήταν πάρα πολλά διεκδικητική. Mm-hmm. Και είναι ακόμα, γνώρισες την Κυριακή, ναι. Δεν σπουδάζει ό,τι πιο κατάλληλο για το χαρακτήρα της. Γάντι της ταιριάζει. Η δικηγάρα μου. Ο δικηγόρος μου. Που λέει, η Κυριακή διεκδικούσε πάντα. Θέλω να κάνω γενέθλια. Θέλω να έχει 70 άτομα στα γενέθλια. Ναι. Σκοτώνουν μου. Έχω μια τενοντίδα μου τα γενέθλια τη που το 2009 που ήταν 9 χρόνια, κάλεσε με 70 ανθρώπους στο σπίτι. Και είχε να απέτηση να κάνω εγώ τα αγγλικά και τα αλμυρά, γιατί οι άλλες οι μαμάδες τα φτιάχνουν μόνοι τους. Ναι. Το διεκδίκησε και το επέτυχε. Ναι. Ο κύριος Λάζαρος, ο γιος μου τότε, είπε: μα δεν θέλω να σε βάζω σε κόπο, να μου αγοράσει έναν τάδε παιχνίδι και με εντάξει, το λέω γεια μου. Γιατί δεν διεκδικείς όπως διεκδικεί η αδερφή σου? Δεν βλέπεις την αδερφή σου ότι κάτσε μάρω στα αυτιά μου. Κάτσε μάρω στα αυτιά μου. Επρίσε μου. Θέλω γερέφυλα, θέλω πάρτι μεγάλο, θέλω πάρτι μεγάλο. Γιατί είναι. Ναι, το πάρτι το πρόβλημα με το πάρτι. Ήταν το θέλω τη όμω. Ήταν δυνατόν το θέλω τη. Το δύσκολο μου για μένα ήταν, και το έκανα τελικά επειδή το απαιτούσαν, ήταν του να αφοσιωθώ να μαγειρέψω για του ανθρώπου και να καθαρίσω. Λοιπόν. Και λέω του γέμου, γιατί δεν διεκδικεί? Και έμαθα το. Στην πράξη να διεκδικεί. Να παρακολουθεί τη μικρή. Τι κάνει η μικρή? Γιατί εγώ όταν ήμουν μικρή δεν διεκδικούσα. Ναι. Και ο αδερφός μου διεκδικούσε. Και μετά όταν μεγάλωσα, κατάλαβα ότι φταίει οι γονείς μου. Φταίω εγώ που δεν διεκδικούσα. Θέμα χαρακτήρα. Πρέπει να το βοηθήσει το μωρό. Και άρχισα να αντιγράφω τον αδερφό μου που είναι διεκδικητικός. Έτσι. Για να σταματήσω να με παλαβεί.
Έτσι θέμα να είσαι παλαβός, απλώς υπάρχουν μωρά τα οποία είναι πιο ευαίσθητα. Για μένα που λέω παλαβός. Α, μιλάς για εσένα. Δηλαδή, κι αν πάω πίσω στη ζωή τη δική μου, τα πράγματα που είναι κατάφερα να κάνω όταν ήμουν έφηβος, είναι επειδή δεν με άφησαν μετά που έκανα αγώνα. Δεν έκανα αγώνα. Ήμουν υποτακτική. Άρα αυτόν το έκανα. Άρα ένας επαγγελματικός τρόπος και μια συμβουλή από εσένα σαν πιο ειδήμων του θέματος, πώς διεκδικεί ένας άνθρωπος, κάποια tips ας πούμε, που τα ανέλεσαι. Πρέπει να αναγνωρίσει, πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο πιο σφαιρικά. Να μην βλέπουμε μόνο πώς νιώθουμε εμείς. Mm-hmm. Αν εμείς νιώθουμε ενοχές, για παράδειγμα, μα να πάω τώρα να ζητήσω, ξέρω εγώ, που το τάδε πράγμα που δικαιούμαι. Πρέπει να μου πει όχι. Να πάτια. Γνωρίσω από τη μάνα, ρωτήσω από τους γονιό μου, να ζητήσω το τάδε. Μια διευκόλυνση ή ένα πρόβλημα. Ναι. Να μου πει η μαμά μου, να μου πει ο παπάς μου, μα με λυπάσαι, μα με σκέφτεσαι, μα με να παρατηρήσω τι κάνουν τα αδέρφια μου ή τι κάνουν άλλοι άνθρωποι στην ηλικία μου. Κάποιος σε χαιρετά. Δεν θέλουμε, ευχαριστούμε. Ναι, μπουσέ. Αντζαμιάς. Να μας καθαρίσουν τα παντζούρια μας. Μια χαρά καθαρά είναι. Έτσι! Καμνούς σου τα κορί. Βέβαια, ναι. Κάποιες ευκολίες. Επειδή αν τρέπεσαι να πεις όλοι, ρε. Επειδή τρέπεσαι να πεις κάποιο τα ζωγόνια. Όχι, αλλά συμφέρει με, ναι. Ξέρω. Με 3-4 ευρώ κάνω ο τζάμι, αν και αν πάθω εγώ την οντίδα, δηλαδή. Είπα, τερκάζουμε σαν φίλες. Εντάξει. Που λέεις. Τα άλλα παιδιά στην ηλικία μου, οι φίλες μου, οι συμμαθητές μου, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου, πώς λειτουργούν σπίτι μου. Τι είναι που έχουν παραπάνω προνόμια από μένα, μήπως τα διεκδικούν και μιλάω για προνόμια, όταν μιλάω για προνόμια εννοώ και παραδείγμα σου χάρη να επιτρέπεται να βγω έξω, ή να επιτρέπεται να πω σε ένα πάρτι, ή τι ώρα θα επιστρέψω πίσω. Να μπορεί να ζήσει. Για υλικά αγαθά, γιατί μπορεί όντως κάποιες οικογένειες οικονομικά να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν. Δηλαδή να μην μπορούν να αγοράσουν το ακριβό, το αξεσουάρ που θα αγοράσει ένας γονιός που έχει χρήματα, αλλά. Κάτι παρόμοιο. Ναι. Μιλώ για υλικά αγαθά. Μιλώ για προνόμια, για ελευθερίες. Και το άλλο που είπε, είναι πάρα πολύ βασικό, εγώ νομίζω, να με φώνται οι άνθρωποι να πιάσουν ένα νόημα, μια απόρριψη, ας πούμε. Το γίνο μάθημα είναι. Ναι. Τις πιο πολλές φορές οι άνθρωποι δεν ζητούν, γιατί από προηγουμένως πιστεύουν ότι αφού θα φάω όχι, δεν θα το ζητήσω. Αυτό το πράγμα είναι αυτοσαμποτάζ. Ναι, είναι αυτοσαμποτάζ, είναι εξωπάθεια. Ενδόμηχα μια εξωπάθεια. Ναι, ακριβώς. Ζήτα και θα λάβει. Δεν σκάζουμε αυτό που είναι. Τελικά. Δεν είναι ωραία να μην πω. Βαρέσε με πειρά, καταλάβεις. Νομίζω τότε ήταν να σου το σχάζαν πάρα πολλά τα shells, τα κοχυλάκια. Δεν μου τα δώσεις. Ναι, τα κοχυλάκια. Επειδή πρέπει να γράψουν βιβλίο πρώτα απ' όλα. Και όσο εγώ κατεβαίνω στη Λευκοσία και έρχομαι εδώ και μυρίζουμε τα αρώματά σου. Ξαπλώνω πάνω στις καρέκλες τους ανατομικές της ξεκούραστες. Και ακούω για παίξω το σκουπιδιάρικο. Είμαστε πάρα πολύ ωραία όμως δαμέ. Νιώθεις ωραία μέσα στο μαγαζί με τις συμβουλές. Είναι ότι νιώθουν πολύ καλή ενέργεια. Πολύ ωραία ενέργεια, πάρα πολύ ωραία. Ναι, γι' αυτό. Είναι και ταπεινή. Πάνω απ' όλα είμαι μετριόφρον. Πάνω απ' όλα είναι μετριόφρον κουπέλα. Αντλώ θετική ενέργεια. Ωραία, απορρομίζεται να μην σου πειράζουμε εδώ. Να βάλω μέσα μου καλούθηκα ενέργεια και να τις. Πλάς. Ναι. Θα μιλήσω πάντα να το κορτίζω και γίνω σε λάδι. Πολύ Παναγία, με συγγνώμη, με συγχωρείτε. Απρατσόν. Έκλα πετρίδι. Έκαμε σπίτι κοτσίνησα τώρα. Πέρασε για το σκουπιδιάρικο. Πέμας να δούμε. Ούτε live να ήταν. Επειδή έπαιρνε στις κουβέντες. Τι ωραία που περνούμε εμείς φιλενάδες μας. Εγώ ξέρω ότι οι λίγες δυνατές ουσιαστικές σχέσεις φιλίας που έχω στη ζωή μου αποδείξαν και γεφυρώσαν τη σχέση μας. Μπορώ να σου πω ότι έχω εξάρτηση με τις φίλες μου. Η μόνη εξάρτηση που έχω. Και αποδείξαν τη φιλία τους. Ξέρω ότι. Τον κάνουμε και για κολλιέ. Ναι. Ίσως να το κάνουμε έτσι. Μιλάς σοβαρά για τον τρισδιάστατο. Ναι. Καταλάβετε να μου κάνουν τώρα. Τέλος πάντων, κάνουν μου bullying. Του δεν είναι bullying. Ο αν είναι ότι στα σώψυχα μου δαμέ, αλλά εντάξει, αφού έκλεισαν το γραφείο, δικαιούται. Έκλεισε το γραφείο, ρε, έχω μαζί μου τσάπα, δεν μπορεί να σου κάνω. Να γίνεις, είπα, κατά τα τέλη τσάπα. Ναι. Όσο βλέπω. Νόρα που κοιμούμε τώρα, αλλά για να δεις πόσο σας αγαπώ, σηκώθηκα μες στην πυρά, και ήρθα κάτω δά, να πιάσω τα σκουλαρίνια και τα διάφορα. Είδες οι φίλες τι κάνουν για τις φίλες. Για άντρα δεν θα έρχομαι στο λευκό. Οι φίλοι μου ενάξησαν να κόψει από την άλλη άκρη, γιατί η ώρα πιο το πρωί θέλω να ανοίξω όσο ψυχά μου. Σοβαρά σου μιλώ, για άντρα δεν θα έρχομαι. Κι εγώ σοβαρό μιλώ.
Γιατί είχε η ώρα 12 μια, μπορεί να κάτσουμε να μαϊρέψουμε, να ξέρεις ανοίξουμε κάτι, τα σώψυχα μας. Αν μεγαλώσεις, όπως εμείς που είμαστε άνω των 40, είμαστε προς τη μέση ηλικία. Είναι και να τις ηλικίες. Είμαστε άνω των 40, κυρία Γιώτα, σε παρακαλώ. Πολύ. Είμαστε. Εγώ να είμαι και άνω των 50 σε λίγο, αλλά τι να σου πω. Με πιο μεγάλη από τη Θέκλη. Σου φαίνεται. Εμείς που είμαστε άνω των 40. Ναι. Νομίζω έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σημαντικό πράγμα είναι οι φιλίες, οι οποίες παραμένουν no matter what. Ενώ ένα έρωτα μπορεί να έχει ημερομηνία λήξη, ενώ μια φιλία, υγιής φιλία, μπορεί να μην έχει. Κοίτα, εμένα δεν μου απέδειξε κανένα έρωτα. Δεν είχα και πολλού στη ζωή μου. Ανάμιση. Ένα ήταν ο έρωτα ο μεγάλο που είχα στη ζωή μου. Όπω και να έχει. Μου απέδειξε όμω ένα άντρα ότι πεθαίνω για σένα εντό εισαγωγικών, ενώ οι φίλε μου έκαναν το πράγμα. Ούτε να πεθάνουν για μένα, ούτε να ζήσουν κόρη για μένα. Ναι, φίλε, δεν θέλω να πεθάνει κανένα για μένα, αλλά μου απέδειξε εκτό που τα λόγια μπλα μπλα μπλα. Οι φίλε μου όμω έκαναν το πράγμα. Πονέσαν μαζί μου, γελάσαν μαζί μου, μοιραστήκαν. Ήβρα την ενσυναίσθηση. Είμαι του κουτσακαρί, κρατάλιο. Ω, επέλανε! Πα, πιάσαν οι ζέστες. Επέλανε μου το πολύ το τσάπισμα. Τι τσάπιζεις τον Τζόρο, θέλω να τρίδω. Τσάπιζα τον κύβο μου. Τι εφιδέψες. Εφιδέψα ντομάτες, εφιδέψα πιπεριές, ντομάτες καμνών. Ξέρεις όμως, εγώ λατρεύω τις ντομάτες, αλλά είναι πρώτες σε αλλεργιογόνα στοιχεία. Με ούτε. Που είσαι επιρρεπής με τις αλλεργίες. Σε τροφές έχω μόνο στα αμύγδαλα και στα εσμπανά. Ντοματίνια, ντομάτες, πιπεριές, κολοκύθια. Έβαλες από όλες τις πιπεριές. Αγγούρια, ούτε ξέρω να σκώ να ψουμνίζω που κάνω ακόμα κινέζικα. Ακόμα δεν φύγει τίποτα, τα μόνο με φύγαν είναι τα ντομάτες. Τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε αν θα επιβιώσουν ο καύσωνος. Εγώ μαγειρεύω πάρα πολλά κινέζικα, ασιατική κουζίνα. Ο γιος μου που είναι 7,5 βίγκαν. Είχε να σου το πω. Δεν τρώει κρέατα ο γιος μου. Έκαμε και το παιδί βίγκαν. Μα εγώ δεν είμαι βίγκαν. Μου αρέσει και μου το κρεατάκι. Είδατε τι ωραία που είναι τα 95. Συγγνώμη. Τον το βίντεο θέλει πάρα πολύ μοντάζ. Μην με αφήκετε να το βγάλω αμοντάριστο. Μην με αφήσετε. Α, έτσι. Να, έτσι. Μια χαρά. Α, πάτα, πάτα, ποιο είναι το κουμπί. Εκείνο το κουμπάκι είναι εκεί. Πάτα, το. Όχι ρε, τούτο δάμε στο δάχτυλο σου. Έχει ο δάχτυλο να τη πάρει. Συγγνώμη, εγώ δεν είμαι expert. Άφησε το. Για να ξαναξεγείς το βίντεο. Μην το ξαναδώ. Εντάξει, Γιώτα, καλά με φωτογραφία. Θα δείχνει και με τον άδειχνει τους καλάθους που πίσω. Ε, πειράζει. Όλοι χρειάζονται και έναν καλάθο για να πετάνε τα άφηστα. Ενδυναμωθήκες. Ναι. Έτσι, σε κάνω μια διαφήμιση να πω το όνομα του μαχαζού σου, δεν το ξέρω. The Larte Vintage Perfumerie. Είναι ένα εναλλακτική αρωματοποιητήριο στη Λευκοσία. Έχει μια εναλλακτική αρωματοποιήτρια η οποία είναι ρομαντική. Είναι και ποιήτρια. Δείξε το μαγαζί σου. Ξεκίνα. Δείξε το μαγαζί σου. Πέτυχε το μαγαζί σου. Εγώ. Επίρρωσα. Το βλέπετε τα αρωματάκια μας. Κόρη. Ναι. Κόρη είναι τι θέλεις. Αφαίνει να βλέπεις τι θέλει αυτό. Λοιπόν. Εδώ μπορούμε να φτιάξουμε ό,τι ποθεί η καρδούλα σας με εναλλακτικές λύσεις. Κατά τα άλλα, η Θέκλα η Πετρίδου, ούτε σπουράλες, δεν ήθελε να φτιάξουμε ένα άρωμα, να το πούμε και εδώ. Και μόλις έπιανε η κυρία Κούλα μου και πήρε της το άρωμα, θέλω να το και εγώ τούτο. Όχι, εγώ είπα τι θέλω το άρωμα. Τι να φτιάξουμε, τι να σου φτιάξω. Να λείψουν τα πού και να μου φτιάξεις. Είπα σου να μου κάνεις πού μιλώντες σε μιλιάκι. Το μηγιάκι παράγγειλα σου σήμερα. Α! Βεβαίως. Λοιπόν, έλα τη σακούδα σου λίγο. Να βάλω και την καρεκλούδα μου στη θέση αυτή. Διώχνουμε. Η κοπέλα διώχνει. Η κοπέλα διώχνει. Να μπορέσουμε. Τι ώρα δεν πρέπει να κλείσει το μαχαζί σου. Δεν έχει πρέπει. Αν περνούμε καλά. Τώρα έχω το ρίδι σε σένα. Βάλω ένα ωραίο λαδάκι που έφτιαξα. Να μυρίσει το. Θέλεις. Ναι, μα και τον κάτι φωτογραφίες στο Facebook πολλά έτσι καλλιτεχνικές. Ποιες μιλάς? Βάλεις συνέχεια. Ναι, γι' αυτό. Instagram, Facebook, βάλεις συνέχεια, βάλεις πολύ ωραίες στις φάτσες σου. Αυτό σου αρέσει. Ναι, μου έφτιαξες. Να μην πάμε λαδάκι. Ναι. Ω, καμίτσι μασάζ. Είμαστε σφίλε. Η απάντηση είναι δεν καμίτσι μασάζ. Μυρίζει ωραία, λόγω το. Επίσης... Πάρα πολύ ωραίο. Βλέπετε αυτό το κεράκι. Ναι. Το οποίο... Μπορεί να με καψείς. Κοίτα, δεν καίγεσαι. Τι είναι αυτό. Μόνο στα άλλο χέρι, γιατί είναι άλλη μυρωδιά αυτή.
Είναι κερί που όταν λιώσει έχει 5 διαφορετικά βούτυρα μέσα. Το οποίο είναι μια συνεργασία που φτιάχνω διαφορετικά πραγματάκια. Ορίστο. Το άρωμα είναι δικό μου. Το μείγμα. Ωραία. Προτιμώ το δικό σου σαλάτ. Ναι. Έχει έναν πιο ρομαντικό. Είχε πως είναι τσουσκά! Συν της άλλης. Ναι. Έκαμα τις σιδομασάς της, γιατί οι στενοντίτητες της είναι παράδομα τέτοια. Θέλω ότι θα μιλάμε στο UK. Αυτό. Λοιπόν, κάναμε για ένα μικρό έτσι. Διαλυματάκι. Θα πάω στο σούπερ μάρκετ, να έρθει. Θα πάμε στο σούπερ. Ας χαιρετήσουμε τον κόσμο, γιατί μου. Γεια σα! Αυτό το βίντεο ήταν έτσι και για σοβαρό και για αστείο. Γιατί κάναμε σε ενδυναμωμένε. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε με τα πράγματα που έχουμε στη διάθεσή μα. Στηρίζουμε μια την άλλη. Και καλά τσαπίσματα. Αντί για. Πανά πολλά, φιλία.